Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατή σας και έτσι της μνήμας της ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος. Βοήθειά μας όλοι οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα και ο Άγιος Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν είναι άπιστος, κακώς τον λέμε άπιστος, άπιστον είναι απλά μη εύπιστος, το οποίο είναι αρετή, να μην είμαστε εύπιστοι. Βλέπουμε τους Αγίους Αποστόλους που βλέπουν μπροστά τους τον Χριστό την πρώτη βραδιά εκείνη της Κυριακής της Αναστάσεως, το βράδυ εκείνο, και δεν πιστεύουν, να τον βλέπουν μπροστά τους. Ο Άγιος Θωμάς έλειπε εκείνο το βράδυ. Και ο Κύριος τότε πήρε και έφαγε μπροστά στους Αποστόλους για να τους δείξει ότι δεν είναι φάντασμα. Και τους παρακινούσε επίσης, ελάτε να με ψηλαφίστε να δείτε ότι δεν είμαι φάντασμα. Και ο Άγιος Θωμάς πολύ πιο δικαιολογημένος ήταν που έλεγε ότι αν δεν τον δω, δεν θα πιστέψω. Οι άλλοι, οι Απόστολοι τον έβλεπαν και δεν πίστευαν. Γιατί ήταν ένα πράγμα, ήταν ένα γεγονός πρωτάκουστο, πρωτοφανές. Και δεν το είχαν συνειδητοποιήσει και οι Άγιοι Απόστολοι την Ανάσταση του Χριστού μας. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη χαρά αυτή τη περίοδου και εμείς γιορτάζουμε τον Άγιο Θωμά, ο οποίος είναι φάρμακο και για τη δική μας ολιγοπιστία. Μας δίνει το φάρμακο της πίστεως. Γιατί ζητάμε οι άνθρωποι και χειροπιαστές αποδείξεις. Να λοιπόν που τέτοια απόδειξη είναι η ψηλάφιση του Αγίου Θωμά που γιορτάζουμε σήμερα. Ο οποίος όντως ψηλάφισε τον Κύριο. Και ήταν τόσο μεγάλο το τραύμα του Κυρίου στην πλευρά του που χωρούσε ολόκληρη παλάμη του Αγίου Θωμά. Και αυτά τα τραύματα του Κυρίου υπάρχουν και τώρα στο σώμα του. Και με αυτά τα τραύματα θα έρθει πάλι κατά τη Δευτέρα του Παρουσία και θα τον δουν και αυτοί οι οποίοι τον τραυμάτισαν και βεβαίως θα μετανοήσουν πικρά. Επίσης γιορτάζουμε σήμερα, βλέπετε, και βασιλείς. Την Αγία Θάμαρ, βασίλισσα Γεωργίας, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Γιορτάζουμε παντός είδους και από κάθε κοινωνική τάξη Αγίους έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία. Κανένας δεν έχει, έτσι να πούμε, αποκλειστεί από την αγιότητα. Όπου και αν είναι κανείς, μπορεί να αγιάσει. Βλέπουμε και τον Άγιο Χριστοφόρο και ευχαριστούμε την αδελφή που μας έφερε το Άγιο Λείψανο να το προσκυνήσουμε. Βλέπουμε τον Άγιο Χριστοφόρο πόσο χριστιανικά φέρθηκε σε αυτούς τους διώκτες του. Τέλειωσαν τα τρόφιμα στους στρατιώτες, τους 200 στρατιώτες που πήγαν να τους συλλάβουν και ο Άγιος τους ευεργέτησε. Έκανε προσευχή και τους έδωσε αυτό που χρειαζόντουσαν. Και αυτοί οι άνθρωποι επίστεψαν μετά. Αυτή είναι η χριστιανική αντιμετώπιση και η χριστιανική εκδίκηση σε όλους αυτούς που πάντοτε ανά τους αιώνες θα μας κυνηγούν, θα κυνηγούν τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι πάντοτε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε το ποίμνιο του Χριστού, το οποίο είναι μικρό, πάντοτε είναι μικρό, αλλά έχει την προστασία, την παντοδύναμη του Παναγάθου Κυρίου. Και έτσι με αυτή την πίστη των Αγίων, με την πίστη του Αγίου Θωμά, την πίστη των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων, του Αγίου Χριστοφόρου, θα πορευτούμε κι εμείς στις δύσκολες εποχές που ζούμε σήμερα, τις πολύ δύσκολες, όπου έχει αρχίσει και από ό,τι φαίνεται θα ενταθεί ο διωγμός εναντίον της Ορθοδοξίας μας, της πίστεώς μας, ο πολύ ύπουλος διωγμός, ο οποίος γίνεται όχι μόνο από τους εξωτερικούς εχθρούς, τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά ουσιαστικά είναι άθεοι και το κράτος μας που ψηφίζει τέτοιους νόμους και νομιμοποιεί και κάθε είδους ανομαλία και διαστροφή, στην πραγματικότητα είναι άθεο κράτος και όχι χριστιανικό, ας λέγεται χριστιανικό. Το ίδιο και τα κράτη της Δύσεως που λέγονται με χριστιανικά και μπορεί να έχουν και σταυρό στη σημεία τους, αλλά και αυτά επίσης είναι άθεα, αφού ψηφίζουν νόμους αντίθετους με τον νόμο του Ευαγγελίου, τον νόμο του Χριστού. Αλλά δεν έχουμε διωγμούς μόνο από αυτούς, τους εκπεφρασμένους, δηλαδή έργο και λόγο, αθέους, αλλά έχουμε και από αυτούς που λένε ότι είναι πιστοί.
και είναι και μέσα στην Εκκλησία και από εκεί είναι ο πιο ύπουλος διωγμός. Στα χρόνια του κομμουνισμού στη Βουλγαρία, οι άθεοι του καθεστώτος προωθούσαν επίτηδες μέσα στην Εκκλησία ανθρώπους διεφθαρμένους να χειροτονούνται έτσι ώστε να δημιουργούν σκάνδαλα και να πολεμούν την Εκκλησία από μέσα και να διαβάλλεται έτσι η Εκκλησία στο λαό για να μην πλησιάζει ο λαός στην Εκκλησία. Τόσο ύπουλα δρούσαν τότε, αλλά αυτή η μέθοδος ισχύει και τώρα. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται μεγάλη διάκριση να προσέχουμε σε ποιους πλησιάζουμε. Μήπως αντί για ποιμένες είναι λύκοι. Να προσέχουμε πάρα πολύ και να έχουμε τη διάκριση την οποία λέει ο ίδιος ο Κύριος. Η διάκριση είναι τα έργα. Από πού λέει θα καταλάβεις αν το δέντρο είναι καλό? Από τον καρπό. Από πού θα καταλάβεις έναν άνθρωπο, είτε κληρικό είτε λαϊκό, αν είναι του Θεού? Από τα έργα του. Από το τι κάνει και πώς ζει. Ας έχουμε λοιπόν αυτή τη διάκριση και ας είμαστε πολύ προσεκτικοί για να περνάμε μέσα από τις πολλές παγίδες του πονηρού με πολύ ταπείνωση και πίστη για να φτάσουμε σιωστολημένα στη Βασιλεία του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ.